Θεσσαλονίκη η Μαρία, όπως είδες, το έγκλημα αυτό. Και κυρίως σε όσους αποφασίζουν να πουλήσουν τερλίκια. Έτσι φαίνεται. Έχουμε μια δεύτερη περίπτωση λοιπόν γιαγιάς που είχε ακριβώς την ίδια, μην πω και χειρότερη τύχη με την πρώτη. Της επιβλήθηκε ένα απίστευτο ποσό, υποτίθεται για φοροδιαφυγή. 13.000. Πάμε στον Παύλο Σάρογλου που φιλοξενεί και την ίδια την κυρία και την κόρη της, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πράγματι, 13.000 και κάτι ψηλά είναι με την προσάυξηση. Ναι. Η εγκληματίας είναι δίπλα μου εδώ, είναι η κυρία βλέπουμε. Μαρία. Χωρίς χειροπέδες βλέπετε. Και εγώ εδώ, χωρίς χειροπέδες, ναι, εγώ εδώ πέρα έχω την βεβαίωση παράβασης. Τη βεβαίωση παράβασης το 2014 λοιπόν, που γράφει συγκεκριμένα κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση 34 ζευγάρια μάλινες κάλτσες, χωρίς βέβαια να έχει την άδεια από την αρμόδια αρχή. Μάλιστα. Και χωρίς τα νόμιμα παραστατικά αγοράς, 10.000 ευρώ. Πόσο και χρονών αυτά είναι, κυρία Μαρία Παύλο? Τα τερλικάκια. Αυτά τα τερλικάκια βγήκε. Είναι 82 ετών η κυρία Μαρία. Αυτά είναι λοιπόν τα τελικά για τα παιδικά. Το έγκλημα, και αυτά είναι για τους μεγαλύτερους. Πολύ ωραία. Το 2014, το 23 Ενδεκάτου το 2014 στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου η μητέρα σας, κυρία Ταμάρα, είχε πάει για πρώτη φορά. Έτσι. Πρώτη και τελευταία φορά ήταν. Η γυναίκα ούτε πρόλαβε να πουλήσει. Μόλις έβαλε το μπάγκο, δηλαδή αυτό το χαρτί από το καρδόνι. Και άπλωσε τα τερλίκια και τα οποία. Δεν πρόλαβε να απλώσει, λέει. Και λέει κάποιος από εκεί, λέει, φώναξε τι έρχονται, λέει. Και εγώ, λέει, άρχισα να μαζέψω και από πίσω, λέει, πιάσανε, λέει. Ναι. Και άρα εγώ, μία, λέει, φορά πήγε στην Αριστοτέλους. Πρώτη φορά και τελευταία φορά ήταν αυτό. Δεν ήξεραμε εμείς καθόλου, εγώ, γιατί εγώ... Δεν είχε ξαναβγεί στην αγορά με πάγκο. Όχι, όχι με μπάγκο. Εκεί ζήτησε κάποια γυναίκα, λέει, και τα παιδιά ταΐσανε, λέει, τα πουλάκια και λέει, πού να το βάλω αυτό το πράγμα. Και λέει, μια γυναίκα έφερε εκεί πέρα κάτι χαρτόνι. Η μητέρα έτσι, και λέει, σας για, τι λέει εδώ πέρα, τώρα, λέει. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Ταμάρα, πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό που την έχει βρει? İstiyorum onu pulu üstümden çıkın bana. Kömek edin. Bir de hele biraz verin ki ben dolanayım da. Daha bunları da etmeyeyim de yiyeyim. O ki vermezseniz gene bunları yedeceğim de yiyeceğim. Ne edin? Η μαμά μου λέει, θέλω αυτό το πρόστιμο που από πάνω μου, λέει, να σβήσετε, λέει, για να μην μένουν στα παιδιά μου, λέει, και κάτι ας ο κράτος, λέει, να μου δώσει, λέει, για να φάω. Για 30 ευρώ, λέει, πώς να ζήσω, λέει. Παίρνει καμιά σύνταξη γυναίκα, παίρνει τίποτα? Βγήκε. Βγήκε από ανάγκη να πάει να τα πουλήσει αυτά. Μάλιστα, τα τερλίκια, καλά, 2 και 3 ευρώ το ζευγάρι. Ναι. Διότι... Η μαμά δεν παίρνει σύνταξη από πουθενά ούτε τίποτα, μόνο 30 ευρώ αυτό το κέα που δίνουν. Μήπως να πάρει η κυρία Μαρία τηλέφωνο την κυρία Σουζάνα, την 90χρονη που πέρασε τα ίδια? Όχι, όχι. Και ούτε, εκείνη, ούτε, να ούτε πει πώς το έκανε. Όχι, όχι. Η μαμά πιο νωρίς... Νωρίτερα, ήταν νωρίτερα αυτό το έγκλημα. Ναι, ναι, ναι. Πιο νωρίτερα τη μαμά. Θα πούμε τώρα του Υπουργού... Θα πούμε του Υπουργού να τη βάλει σε 120 δόσεις. Εκεί θα μπει η γιαγιά από ό,τι βλέπω τώρα. Ή να στείλει στον Υπουργό κανένα τερλίκι, μπας και σβήσει το πρόστιμο. Να λοιπόν, αυτή είναι η σοβαρή εγκληματίας που βλέπετε εδώ, η γυναίκα αυτή. 200 ευρώ από την πρόνοια, τα 170 πηγαίνουν στο ενίκιο για αυτό το μικρό σπιτάκι στο οποίο μένει η κυρία Μαρία. 30 ευρώ τις μένουν για να περάσει το μήνα. Παύλο, καλημερίζουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε και τις δύο κυρίες. Να είστε καλά και προφανώς το δημοσιοποιούμε το θέμα για να δούμε τη γελιότητα του πράγματος ώστε να επιληφθεί και το αρμόδιο Υπουργείο. Να δούμε τι θα γίνει για να σβήσει αυτό το τερατώδες πρόστιμο που δεν μπορεί μια γυναίκα σε αυτήν την ηλικία να το πληρώσει. Και με αυτά τα εισοδήματα. Και ελπίζουμε ότι αφού έχει ήδη επιληφθεί για την άλλη περίπτωση στο Υπουργείο, δεν θα ξαναδούμε και άλλη γιαγιά. Τώρα δεν είναι με σοβαρά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Να τη στέλνουν μπιλετάκι 13.000 ευρώ. Και να τη συλλαμβάνουν, λες, και είναι ο λίσταρχος Γιαγκούλας. Πάμε λοιπόν.